Το σκυλάκι θα το πάρω ή θα το δώσουμε στην Αμέλεια ή θα το πουλήσουμε. Ένα από τα δύο θα γίνει. Λοιπόν, γυρνάμε πίσω. Το θέμα είναι ότι πήραμε, δεν βρήκαμε φαγητό, αλλά... Ωραία, μπορούμε να έρθουμε να φτιάξουμε, πώς το λένε, λοιπόν, πού πρέπει να πάμε πρώτα, λέει, στο gas station ή στο σχολείο. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε crowbar, που θα το χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Ίσως έρθει και ο Μαλιάτσης σήμερα για να ανταλλάξουμε. Λοιπόν... Τι κάνεις ρε φίλε, έλε, φτιάχτω. Ωραία, έλα εδώ. Έλα να το ανοίξεις. Όχι, είμαι καθυστερημένος ρε. Μόνο με γέφυρα μπορούμε να περάσουμε εκεί πέρα. Με αυτοσχέδια γέφυρα, το οποίο θέλουμε parts. Τα οποία parts χάλασα για να φτιάξω το crowbar. Τράβα κοιμήσου, μήπως έρθει ο τέτοιος. Μήπως έρθει ο Μαλιάτσης. Τι μαλάκα ας πούμε, μωρέ, τι μαλάκα ας πούμε. Τουλάχιστον ελπίζω μήπως μπορούμε, έλα quit load, δεν μας είδανε. Και μετά λέγει ηλίθιο τον αδερφό σου και τσακωθήκατε τσάμπα. Πω ρε μαλάκα, διχάζος που είμαι, θα έρθει ο Μαλιάτσουρας. Τι ώρα έρχεται, 11 η ώρα νομίζω πρέπει να έρχεται. Γεια σου Βαγζέκ. Λοιπόν, το κρατάω και περιμένω να δω αν θα έρθει ο Μαλιάτσης για να ανταλλάξουμε. Με ρέγουλα τις καραμέλες. Κάσε μωρέ τι θες. FM SR πότε. Όταν έχω χρόνο. Γεια σου, Ελτσιάμπο. Ο Παυλίδης φταίει. Ξεκάθαρα φταίει ο Παυλίδης, ρε. Τι εννοείς. Εδώ πάνω δεν έχει τίποτα, ρε. Εσύ τι είναι. Καραμέλες είναι, καραμέλες για το λαιμό. Δώδεκα η ώρα έχει φτάσει. Τι ώρα θα έρθει αυτός αν έρθει. Θυμήστε μου, ρε, τι ώρα έρχεται. Πόσο το λατρεύω αυτό το game, ρε φίλε. Έτσι είναι. Έχω πάνω από 50 ώρες. 50 ώρες, ο Χριστός και η Παναγία. Το έχεις λιώσει λίγο, ρε. Λοιπόν, αν πάει μία η ώρα και δεν έχει έρθει, πατάω end day. Λοιπόν, ξεκουράστηκε αυτός, end day. Λοιπόν, gas station ή στο σχολείο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει και φαγητό που χρειάζεται γιατί είμαστε hungry. Άρα θα πάμε μάλλον στο σχολείο. Όπου υπάρχουν και άνθρωποι λέει, για να ρωτήσουμε για την τύχη της, της κόρης μας. Ποτσίνκι Αλέξ, λέει ο Νίκ. Ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο.
School λέει ο Νόξ. Οκ, πάμε school. Δεν παίρνω crowbar, τίποτα. Ό,τι βρούμε. Λοιπόν, έχει εδώ πέρα κάτι. Αποτυπώματα λέει και χώματα και λάσπη, ας πούμε. Υπάρχουν, ίσως υπάρχουν λέει, πολλοί άνθρωποι που ζουν εδώ πέρα. Λοιπόν, ακούω θόρυβο από εδώ πάνω. Δεν βλέπω κάτι όμως. Σφαίρα, τι να την κάνω τη σφαίρα ρε. Αυτό ανοίγει. Τώρα κάνουμε θόρυβο. Οπα, ίσως κάποιος ήταν εδώ. Θα γίνει σειρά, ναι. Βέβαια δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι, γιατί παίζουμε τις ιστορίες του This War of Mine. Ποντίκια έχετε σχολείο συνήθως. Είναι η ιστορία, Ελτιαμπό. Δεν παίζουμε το κανονικό παιχνίδι. Έχω πάρει το DLC. Λοιπόν, πες εδώ κάτω. Τεράστιο, παιδιά, το σχολείο. Λοιπόν, δεν έχω βρει αυτά που θέλω μέχρι τώρα. Αυτός είναι ποντικός, σίγουρα. Δεν έχει κάτι. Εδώ έχει να κρυφτούμε. Ψάχνω λέει την κόρη μου. Έχεις δει ένα μικρό κοριτσάκι εδώ τριγύρω? Όχι, συγγνώμη, αλλά μπορείς να ρωτήσεις τους άλλους. Μήπως ξέρουν κάτι. Οκ. Okay. Εγώ σου πήρα το φαγητό σου πάντως, να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ τι έχει. Μία στίβα με χαρτιά λέει, όλα σκουπίδια, εκτός από μια σημείωση που αναφέρει την ανθρωπιστική πτέρυγα. Πρέπει να φύγουμε από την πόλη κάπως και σύντομα. Έχω ακούσει για την ανθρωπιστική πτέρυγα που θα ανοίξει σε μερικές μέρες για τους τραυματισμένους και τα παιδιά. Ή για να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει ή να τραυματιστούμε θανάσιμα ή να έχουμε μερικά παιδιά μαζί μας. Νομίζω... είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις ποια επιλογή προτιμάω. Μάλιστα. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε, να απαγάγεις ένα παιδί. Για να φύγεις. Λοιπόν, με συγχωρείτε κυρία μου, λέει ψάχνω για την κόρη μου, την έχετε δει? Ω, τι ένα παιδί, ω Θεέ μου, ναι, τι συνέβη, ξέρετε κάτι, πείτε μου. Και το δικό μου παιδί μου το πήρανε, το καημένο το αγόρι μου, ήταν μόλις 7. Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Αλλά μπορούμε ακόμα να σώσουμε την κόρη μου. Τώρα αυτός έχει φύγει. Τι μου τον θύμισες? Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω, λέει, αυτά που συνέβησαν. Άσε με μόνη μου. Λουτάκια τον Ελτσιάμπο, καλησπέρα λέει. Ευχαριστώ Ελτσιάμπο για το loot σου και για την υποστήριξη. Έχετε δει έναν άντρα, λέει, με μια δεκάχρονη κοριτσάκι, είναι η κόρη μου. Δεν έχω δει, λέει, κάποια παιδιά, λέει, τελευταία. Αλλά έχω δει κάποιους στρατιώτες. Χαιστήκαμε τους στρατιώτες. Οι μπάσταρ, λέει, είναι χειρότεροι από τους ληστές. Βιαστές και δολοφόνοι. Εύχομαι να μην είναι αυτοί που πήραν το παιδί σου. Είναι πολύ άρρωστοι. Δεν θα τραυματίζανε ένα... Δεν θα πήραζαν ένα άρρωστο παιδί, έτσι. Μην το λες. Ωστόσο δεν θα το πήραζαν, το κλέψανε για να περάσουνε ρε φίλε. Σε φάση παίζει και να ζήσει η κόρη σου, γιατί δεν μπορούσε να την κάνεις να ζήσει εσύ ο ίδιος. Λοιπόν, τι έχει εδώ μέσα? Εδώ είναι κλειδωμένα, πάμε κάτω. Βιαστές και δολοφόνοι Εβραίοι σιωνιστές, έτσι. Λοιπόν, κάτι έχει εδώ, πακέτα λέει με γιατρικά σε μεγάλες ποσότητες. Πολλά βρώμικα bandages. Πώς κατάφεραν και βρήκαν τόσα πολλά? Λοιπόν, εδώ μπορούμε να κλέψουμε. Όχι, όχι, δεν στο πειράζω. Έχεις λέει... ήσουν τώρα πρόσφατα στο φαρμακείο? Η κόρη μου ήταν εκεί πέρα. Μήπως είδες που πήγε? Το που πήγαμε δεν είναι δικιά σου δουλειά. Τώρα άντε και γαμίσου.
Δεν καταλαβαίνεις, είναι πολύ άρρωστη. Εάν ξέρεις κάτι πρέπει να μου πεις. Έχεις πρόβλημα με τον ακούς, είπα, τράβα γαμίσου. Τα σάλιζα στα μπουνίδια, αλλά τέλος πάντων. Τι έχει εδώ πέρα, τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να πάρουμε ό,τι παραπάνω γίνεται. Γιατί μαλακίες έχει εδώ μέσα, ή να ξανάρθουμε ένα βράδυ. Πρέπει να βρούμε τέλειο να φτιάξω. Okay. Φέρε το crowbar να ανοίξουμε κανένα κεφάλι. Ναι ρε, όλο μαλακίες είχε, τίποτα. Λοιπόν, μπορούμε να ξανάρθουμε ένα βράδυ. Να πάρουμε και άλλα πραγματάκια. Οπα. Για να δούμε αυτό τι λέει. Ψάχνω, λέει, για την χαμένη κόρη μου, ένα μικρό ξανθό κορίτσι. Α, την έχω δει! Ω, Θεέ μου, αλήθεια, πες μου, ό,τι ξέρεις. Πρέπει να με βοηθήσεις πρώτα και εγώ θα σε βοηθήσω, είμαι πολύ πεινασμένος. Αν μου φέρεις κάποιο φαγητό θα σου πω ό,τι ξέρω. Τι θα έλεγες να μου πεις τώρα και να μην σε σπάσει το ξύλο. Καβλωτικό! Όχι αυτό. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταΐς. Καλησπέρα, παιχνιδάρα, παίζεις πάλι, μπράβο, γεια σου, Θεό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ω, δεν θα σου πω τίποτα αν με πειράξεις και αν με σκοτώσεις, δεν θα μάθεις ποτέ τι απέγινε η κόρη σου, να τη σώσεις. Πέρε μου το φαγητό, εγώ θα περιμένω εδώ πέρα. Άκου, εκβιαστής ρε. Θέλει τρία κοτόπουλα. Παίζει να έχεις εδώ δίπλα. Για να μην το ξέρεις. Παπάρια. Εδώ δεν μπορώ να πάω. Λοιπόν, round to exit, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θα ξανάρθουμε το βράδυ άμα είναι. Λογικά, ελπίζω να έρθω μαλλιά της αύριο για να τα αλλάξουμε. Τρεις μπάτσες θέλει η γιαγιά, ο παππούς. Τι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Παππούς είναι. Τρία κοτόπουλα ρε, ποιος είναι αυτός ο Σρουντ. Σράουντ. Λουτάκι από τον Νίκο που λέει μπλα. Γεια σου Νίκο, μπλα. Λοιπόν, βρήκαμε αρκετά πράγματα. Ίσως να μπορούμε να φτιάξουμε τη γέφυρα. Κοτοπουλάκι από PUBG. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πόσα τέτοια έχω τώρα. 17, τρία μου μένουν. Λοιπόν, very hungry. Πινάλας, έλα να κοιμηθείς. Περιμένω μαλλιάτσι. Αν δεν έρθει μαλλιάτσις, καταστραφήκαμε. Το μόνο που εύχομαι είναι απλά ρε φίλε να μην με τρολάρει για να του πάω τα φαγητά. Και μετά μου πει, α, δεν ξέρω τίποτα, ευχαριστώ. Και να τρώει το κοτόπουλο, ας πούμε. Κάντε ρε λουτάκια, πριν 5 λεπτά το έκανα. Ναι ρε, κάντε λουτάκια. Για να βοηθήσετε, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, άντε μαλλιάτσι, μαλλιατσουρέιρος, ρέιρος. Σε περιμένω να έρθει για τα αλλαγή. Very hungry, θα πεθάνουμε από την πείνα ρε μαλάκα, δεν έχω βρει τίποτα. Τι ώρα έρχεται αυτός, 11 η ώρα πρέπει να έρθει. Λογικά να δύο μέρες έρχεται, άρα αν δεν ήρθε χθες, θα έρθει σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα. Δύσκολο, παιδιά, το σενάριο, έτσι. Πολύ δύσκολο. Λοιπόν, περιμένω. Αν δεν έρθει... Φιλοκαταστραφήκαμε. Ξαναπάμε στο σχολείο, να ψάξουμε και τους πάνω ρόφους που δεν προλάβαμε.
ή πάμε στο gas station. Θα πάμε στο gas station γιατί και εκεί πέρα μάλλον ίσως υπάρχουν πληροφορίες για την κόρη μας. Ο μαλάκας θα έρθει τώρα, τι θα γίνει. Έλα και έχω να του δώσω πραγματάκια. Έντεκα παρά 20 έχει φτάσει. Ναι, αλλά σκέψου ότι έχεις μόνο ένα άτομο για να φροντίζεις. Με το άλλο που έχει 3-4 δεν έχει καθόλου πλάκα. Ναι, αλλά εδώ πρέπει να προχωράω την ιστορία όμως. Επίσης με το άλλο μπορείς να κάνεις loot κάθε βράδυ. Εγώ για τις 3 πρώτες μέρες δεν μπορούσα να κάνω scavenge και δεν είχα πραγματάκια. Λοιπόν, ξεκουράστηκε αυτός, προσπάθησε να μιλήσει στο ράδιο λέει. Δεν μιλάει, απλά ακούει. Βάλε κλασική μουσική. Λοιπόν, θα περιμένω μέχρι τις 1 πάλι. Αν δεν έρθει, δεν ξέρω. Λοιπόν, μπορείς να φτιάξεις εδώ τη γέφυρα. Δεν μπορείς να φτιάξεις τη γέφυρα. Θέλει άλλα 8 τέτοια. Μίλησε μόνο του, δεν πάτησα εγώ κάτι, Παυλίδη. Τόσο φαγητό λέει για μια πληροφορία. Συγγνώμη, αλλά θα κάνω τα πάντα λέει για να τη σώσω. Σωστό. Λοιπόν, μία η ώρα έχει πάει, δεν τον βλέπω να έρχεται. Δεν έχω πρόσβαση ακόμα, προσπαθώ να φτιάξω μία γέφυρα για να περάσω από εδώ δεν μπαίνει. Αν ψάξω το δίπλα κτίριο, θα σωθούμε ρε, έχει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Και φαγητό έχει να μαζεύουμε. Λοιπόν, θα το είχα βρει τώρα, θα είχα φτιάξει τη γέφυρα, θα είχα περάσει. Απλά είμαι καθυστερημένος και χάλασα τα parts μου. Λοιπόν, end day. Νύχτα. Looted gas station. Αυτό έχουμε ψάξει 26%, σκέψου πόσα έχει ακόμα. Ο Μαλιάτης πήγε διακοπές, λέει ο πελάτης Πάνος. Παίζει, παίζει. Λοιπόν, θα πάμε στο looted gas station, έχει κάποια materials, κάποια parts, τα χρειαζόμαστε τα parts, η αλήθεια είναι. Οπότε, πάμε να δούμε λίγο τι παίζει, πάμε να δούμε. Λοιπόν, φαίνεται λέει ότι οι άνθρωποι το έχουν ληστέψει όλο εδώ πέρα. Κάτι θα μας έχουν αφήσει. Λοιπόν, 2 parts. Θέλουμε άλλα 6. Άλλα 4, χρειαζόμαστε άλλα 2. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και θέλω και φαγητό σίγουρα. Λοιπόν, πάρε αυτά για αρχή. Ω, εδώ πρέπει να σκάψουμε. Μπες πάνω. Από εδώ δεν μπορώ να πάω. Λοιπόν, είχε πολλά πράγματα και εδώ. Ω, ένας άνθρωπος. Καλησπέρα. Συγχωρήστε με, λέει, ψάχνω για την κόρη μου. Μία μικρή ξανθιά έφηβη, ας πούμε. Όχι έφηβη, ένα ξανθό παιδάκι. Την έχετε δει? Είμαι σίγουρη δεν την έχω δει. Είστε σίγουροι? Θεωρώ ότι κάποιος την έφερε εδώ πέρα. Είμαι σίγουρη, αλλά αφού είσαι εδώ πέρα μπορούμε να ανταλλάξουμε. Έχω πολύ καλά πράγματα. Ισχύει ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, περίμενε λίγο. Μπορώ να ψάξω αυτά εδώ. Θα σας ανταλλάξω τώρα, περίμενε. Ωραία, λοιπόν. Για να ανταλλάξουμε. Κρέατα θέλω. Έχεις κρέατα? 2 κρέατα. Θα μου κοστίσει... Κάτσε ρε μαλάκα, τι ζητάει. Όλοι ψάχνουμε μια μικρή ξανθιά. Όχι τόσο σφιχτά τις χειροπέδες. Καλύτερα. Ναι, ναι, εντάξει, περίμενε, τώρα θα τα αλλάξουμε. Λοιπόν, έλα κάτω.
ψάξε εδώ. Και θα έρθω να τα αλλάξω τώρα. Μήπως βρούμε τέτοιο. Και κάτι άλλο. Πολλά ξύλα έχει εδώ από ό,τι βλέπω. Ποντίκια έχει εδώ μέσα. Δεν ανοίγει. Τι αντικείμενο είναι valuable σε αυτό το run. Ο καφές, αλλά δεν έχω μαζί μου καφέ. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, θέλω αυτά τα δύο κρέατα. Very common stuff. Nothing special, nothing special. Κοίτα, μπορώ να πάρω το ένα κρέας. Okay, θα πάρω το ένα κρέας για αυτά. Το χρειαζόμαστε το κρέας για να... πώς το λένε... Λουτάκι από Νικόλα Κρίς που λέει Λουτακμάνιακ, έτσι. Λοιπόν, θα πάρω και τα υπόλοιπα πράγματα, εφόσον έχω χώρο πλέον. Πάμε και πάνω. Α, πάει και πάνω. Για ανέβω από εδώ. Έτσι να μπορούσα να πάρω και το δεύτερο, ρε. Αν έχετε κάτι καλό εδώ. Λοιπόν, θα αρχίσω να σκάβω αυτό. Όσο χρόνο έχω. Ξανακάνε trade με τον Μαυρογορίτη. Δεν έχω πράγμα να του δώσω. Έχω μόνο ένα, δύο, τρία που θα θέλει. Και τα βιβλία. Εγώ βγαίνω, θα ανέβει YouTube κανονικά, Γιώργο. Κανονικά YouTube. Αύριο και μεθαύριο δύο επεισοδιάκια κατά πάσα πιθανότητα. Ή και τρία, και το Σάββατο θα δούμε. Λοιπόν, πρέπει να σκάψουμε εδώ πέρα, μήπως έχει παραπάνω πράγματα για να πάμε να κάνουμε trade με τον Μαυραγωρίτη αυτόν. Ή αυτή, νομίζω γυναίκα πρέπει να είναι. Νομίζω γυναίκα είναι. Έλα ρε φίλε, σκάψε λίγο πιο γρήγορα, άντε, αργοκίνητο καράβι είσαι. Άντε ρε, άντε μωρέ. Καλησπέρα Κοκώστα. Αφήνω τα ξύλα. Μπας και μπορέσω να πάρω και το δεύτερο. Εδώ τι έχει. Υπάρχει λέει ένα σημείωμα γραμμένο κατά το τραπέζι. Όχι ακριβώς κρυμμένο, αλλά θα μπορούσε να παραλευθεί εύκολα. Από τον τρόπο που γράφτηκε και λέει του γραφικού χαρακτήρα, μπορώ να πω ότι γράφεται από γυναίκα σε βιαστικά κιόλα. Μήλος, συγγνώμη, πραγματικά συγγνώμη, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Έκλειψα κάποια χρυσαφικά λέει ανάμεσα στα βιβλία. Ψάχτα λέει στο υπόγειο.
Μέσα στα χάρτινα κουτιά, πίσω από την ασφαλισμένη πόρτα. Χρησιμοποίησέ τα, μείνε ζωντανός, σε παρακαλώ. Ο Θεός να σε ευλογεί, συγγνώμη. Δεν γίνεται, Ελτσιαμπό. Το παιχνίδι το έχω τερματίσει πάρα πολλές φορές, ξέρω να παίζω. Δεν γίνεται. Δυστυχώς. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Φυγέτε κι εσείς, να πάρω κι αυτά, να ανοίξω αυτό, να κάνω trade με την τύπισσα εδώ πέρα. Να μας δώσει το δεύτερο κρέας. Πού πήγε τώρα αυτή? Πού έχεις πάει? Πού είσαι μωρή βλαμμένη? Πού πήγε ρε? Έφυγε! Νάτι! Έλα εδώ! Trade, λοιπόν. Οκ, μας τα δίνει. Λοιπόν, πρέπει να αφήσω. Θα αφήσω τα βιβλία. Θα αφήσω και τα parts. Όπα, κάτσε, γιατί εδώ ίσως τέτοιο. Ίσως μπορούμε να πάρουμε παραπάνω πράγματα τώρα, έτσι. Λοιπόν. Ξέρεις κάτι τι θα με βόλευε πάρα πολύ, να μου δώσεις. Να μου δώσεις αυτό. Αυτά θέλουν πολύ. Να μου δώσεις τους καφέδες. Όχι, δεν μου τους δίνεις. Λοιπόν, ένα herbal med για ένα κοτόπουλο. Είναι καλή ανταλλαγή, θεωρώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε ξανά τα ξύλα και αυτά που αφήσαμε εδώ. Λοιπόν, και αν είναι ξαναρχόμαστε, round to exit, δεν βρήκαμε κάτι ιδιαίτερο εδώ. Πρέπει να έρθουμε με πριόνι να κόψουμε τα σίδερα για να κατέβουμε κάτω. Νομίζω, έχω την εντύπωση. Το θέμα είναι ότι πλέον μπορούμε να φτιάξουμε τη γέφυρα για να περάσουμε στο απέναντι σπίτι. Μας κλέψανε. Και μας πήραν 15 νερά. Meds και τσιγάρα. Για μόνο το κέρατο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε άλλο ένα κρέας για να... Λοιπόν, φτιάχνουμε τη γέφυρα. Μη μου πεις ότι θέλει δύο. Λοιπόν, ελπίζω να έρθει ο trader. Δεν ξέρω. Πρέπει να του βρούμε φαγητό. Ναι, το ξέρω ότι πρέπει να του βρούμε φαγητό. Λοιπόν, εσύ θα πεθάνεις από την πείνα στο τέλος. Τη βλέπω τη δουλειά. 15 νερά σαρ, δεν λες είχαν φάει. Πραγματικά ρε φίλε. Πόσα νερά έχω τώρα? Κανένα. Μας τα πήραν όλα. Λοιπόν, πες μου ότι φτιάχνει μέχρι εδώ και θέλει άλλο τόσο για να φτιάξει μέχρι εκεί. Ή απλά πηδάει. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Κάτσε να το ετοιμάσει. Ότι πηδάει, πηδάει, γι' αυτό έκανε και ένα παιδί. Όχι αυτό, ρε στράτο. Α, το έφτιαξε. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε. Ελπίζω να έχει φαγητό εδώ πέρα. Ναι, εντάξει, μην κλαίγεσαι, ψάξε. Λοιπόν, φέρ' τα όλα. Μπορώ να πάω κάπου από εδώ. Πέσε κάτω.
Βρήκαμε νερά. Μπορείς να πέσεις κάτω. Όχι. Πάλι από εκεί κατεβαίνει. Λοιπόν, θέλω φαγητό να βρεις. Πάμε εδώ. Λοιπόν, μπορώ να τα ανοίξω με το crowbar. Νομίζω δεν σπάει με μία φορά το crowbar. Νομίζω. Μου κάτσε να ανοίξω αυτό για να μπορώ να μπαίνω από εδώ. Λοιπόν, Raider δεν παίζει να έρθει, ρε. Λοιπόν, έλα να ανοίξεις εδώ με το crowbar. Πόσο έχει ακόμα το crowbar, έχει, εντάξει. Άρα το χρειαζόμασταν το crowbar, παιδιά, έτσι κι αλλιώς, οπότε καλά κάναμε και το φτιάξαμε. Λοιπόν, πρέπει να φτιάξω και φτιάρι. Λοιπόν, τι έχει εδώ. Μια μεγάλη φωτογραφία, λέει, του Άνταμ και της οικογένειάς του. Είναι η γυναίκα του και η κόρη του. Οι γονείς του με τον αδερφό του. Κάποιος, λέει, ξεκάθαρα προσπάθησε να γρατζουνίσει τον αδερφό του από τη φωτογραφία, μάλιστα. Εμείς, δηλαδή. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε τις κρούδεις, μωρέ. Είσαι depressed, το ξέρω. Πρέπει να βρεις την κόρη σου. Ζήσε, Άνταμ. Λοιπόν, θέλω φαγητό. Πες μου ότι έχεις φαγητό εδώ πέρα. Πριόνι. Τέλεια, βρήκαμε πριόνι. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε τέτοια. Μπορώ να βάλω ένα για να μου δώσει δύο. Παρ' όλα αυτά, θα ψάξω και εδώ μήπως βρω κανένα τέτοιο. Ωπα, τι είναι αυτά. Κράγιονς. Ένα σχεδόν καμένο, λέει, το σημειωματάριο του Άνταμ που είναι σχεδόν καμένο. Έθαψα, λέει, την Μπάρμπαρα σήμερα. Είμαστε πλέον οι δυο μας, ο Άνταμ και η κόρη του. Κρατήσαμε, λέει, το φούτερ της και η Αμέλεια το φοράει συνέχεια. Πιστεύει ότι θα την προστατέψει από το κακό. Μπορούσα να χασώσει την Μπάρμπαρα εάν κρατούσα επαφές με τον... με τον αδερφό μου, λέει. Όχι, τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Ξέρω ότι ποτέ θα μοιραζόταν φάρμακα με εμάς. Ο ελεηνός υποκριτής θα... Ωχ, γάμω τα αγγλικά μου. Θα εκμεταλλευόταν τη μιζέρια των άλλων ανθρώπων για να γίνει πλούσιος. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Πες μου ότι μπορώ να φτιάξω ένα φτιάρι. Λογικά μπορώ. Λογικά μπορώ να φτιάξω ένα φτιάρι. Λουτάκι από τον Ελτσιάπο που λέει δεν ξέρω τι να γράψω. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη, Ελτσιάπο. Λοιπόν, φτιάχτω. Φτιάχτω, καθυστερημένε. Φτιάχτω. Trader δεν έρχεται. Για κανένα λόγο. Που σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Εδώ θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει ένα κρέας. Αν δεν υπάρχει κρέας εκεί, θα βάλω το ένα κρεατάκι που έχουμε για δόλωμα, μήπως πιάσουμε δύο. Hey, γεια σου Παναγιώτα, τι κάνεις. Λοιπόν, πάμε εδώ να σκάψουμε αυτά. Έλα, κάτω, κάτω, για την κόρη σου, Άνταμ. Σκάψε. Σκάψε, αγόρι μου. Σκάψε κι αυτά. Λοιπόν, ελπίζω εδώ μέσα να έχει κρέας. Κάτω, κάτω, μωρέ. Θα βρούμε, θα δούμε τώρα κρέας θα βρούμε. Έλα, να το πάμε στο σχολείο να μας δώσει πληροφορία ο άλλος.
Έλα. Πρέπει να μην έχεις κάνει να το αρχίσω πάλι. Λοιπόν, βρήκαμε ένα τσεκούρι. Δεν είχε κρέας, τελικά. Δεν μπορεί να πει λέει κανένας από εδώ. Ωραία, λοιπόν. Πάμε εδώ κάτω να βάλουμε κρέας. Δεν γίνεται αλλιώς. Φτιάχτω, φτιάχτω. Ωραία, και end day. Λοιπόν, ξαναπάμε στο gas station. Θα πάρω μαζί μου το πριόνι για να κόψω τα σίδερα, να μπούμε στο υπόγειο. Λοιπόν. Συγγνώμη, λέει, ψάχνω για την κόρη μου. Την έχεις δει? Δεν την έχω δει, λέει. Εντάξει, κλασικά. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αλλά, εντάξει. Κόψε εδώ τα σίδερα. Γνώμη, δεν έφερα μαζί μου. Live χωρίς εμένα, ε. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Τζένι. Συγγνώμη, δεν έφερα μαζί μου το πριόνι. Ω, Χριστέ μου. Κρέας! Όχι ρε γαμώτο, θα είχαμε τρία. Παυλίδι μαζέψου ρε. Πάμε να πάρουμε ό,τι είναι δυνατό. Πάμε εδώ πάνω. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή με αυτόν. Λοιπόν, πάμε κάτω. Λουτάκι από τον Νίκο. Μπλα, μηδέν δημιουργικότητα σήμερα. Δεν πειράζει ρε. Λοιπόν, λογικά τα λουτάραμε όλα. Ναι. Δεν έχει κάτι. Δεν πήρα μαζί μου ο χαζός ρε φίλε το πριόνι. Λοιπόν, έλα να τα αλλάξουμε. Έχεις ένα κρέας. Το χρειάζομαι επιγόντως, φίλε μου. Δεν μας φτάνει. Και δεν το πήρα μαζί μου ρε φίλε, δεν το πήρα. Αχ, ξενέρωσα άσχημα. Ξενέρωσα. Run to exit. Εδώ πάνω πήγα. Πάει εδώ πάνω. Κάτσε λίγο ρε. Πες για πηγαίνει από εδώ. Πες για πηγαίνει εδώ πάνω, όχι. Ωραία, φίλε, έκανα χαζομάρα. Τώρα θα είχαμε πάρει τα πράγματα που πρέπει. Πήραμε ένα κρέας, αλλά
Κάναμε. Βάλαμε το άλλο στην παγίδα. Πρέπει να του βρούμε, λέει, φαγητό. Πες μου ότι έπιασες κάτι εδώ εσύ. Λοιπόν, έχουμε τσεκούρι που σημαίνει ότι μπορούμε να σπάσουμε τα αντικείμενα. Είναι very tired. Τράβα κοιμήσου, ρε, τράβα κοιμήσου. Πεθαίνει της πείνας τώρα αυτή τη στιγμή ο Άνταμ. Δεν μπορεί να τρέξει καν. Λοιπόν, τουλάχιστον ξεκουραστεί. Ξέρεις κάτι, 20 έτονα τώρα, να πάει να φάει. Γεια σου, Στεφκάλ. Πήγαινε λίγο γρήγορα, ρε Άνταμ. Το λέει, ρε Στεφκάλ, το λέει, βρε αγόρι μου, στην περιγραφή, λέει τι παίζω. Τι παίζω, this word of mine, το γράφει από κάτω. Λοιπόν, από τα βιβλία θα φτιάξουμε δύο προσανάματα. Να φτιάξουμε το ένα κρέας να το φάμε. Γιατί εντάξει, δεν γίνεται. Να βρούμε την κόρη μας, αλλά μην πεθάνουμε και από πείνα. Λοιπόν, το θέμα είναι, δεν ξέρω τι γίνεται αν καθυστερήσουμε απλά να βρούμε την κόρη μας. Πεθαίνει? Ή απλά καθυστερήσαμε να βρούμε την κόρη μας. Λοιπόν, φάε το φαγητό σου. Λοιπόν, very hungry είσαι. Very tired είσαι. Πήγαινε κοιμήσου. Ήρθε ο trader. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, έχεις κρέας. Πολύ ενθαρρυντικό. Λοιπόν, φέρε και προσανάματα. Μπορώ να σου ανταλλάξω βιβλία. Πάρε τα βιβλία. Νερά μπορώ να σου ανταλλάξω. Να μου δώσεις, βασικά. Lockpick μπορείς να μου δώσεις. Και τώρα τι θα σου δώσω, αυτό εδώ το τομπάκο, τα herbs, δώσω τα τσιγάρα, δώσω τον καφέ, deal! Όχι. Ξέρεις τι, μπορώ να σου δώσω τα όπλα. Τα άλλα πιο πολύ θα χρειαστούν. Σφαίρες και τέτοια, γεμιστήρες και τέτοια πραγματάκια. Αυτό τι είναι? Μίξερ. Όχι, το χρειαζόμαστε αυτό. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Πάρε το τομπάκο. Και το καφέ. Λοιπόν, deal. Γιώχτον. Τράβα κοιμήσου. Λοιπόν, Στεφ, κάλεσε αυτό το παιχνίδι, προσπαθείς να επιβιώσεις. Αυτό. Το συγκεκριμένο βέβαια τώρα έχει και ιστορία, πρέπει να βρούμε την κόρη μας. Αλλά ο στόχος είναι κυρίως να επιβιώσεις, μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν ξέρεις πότε τελειώνει ο πόλεμος. Λοιπόν, θα τον ξεκουράσω μέχρι να φύγει το tire. Λοιπόν, θα πάω και σήμερα το βράδυ με το πριόνι αυτή τη φορά σε εκείνο το μέρος. Θα πάρω και μερικά πραγματάκια για να ανταλλάξω με τον άλλο να μου δώσει κανένα φαγητό. Ελπίζω δηλαδή. Θέλω να κοιτάω αυτό εδώ μήπως βρει τίποτα.
Γεια σου George Gamer 11, καλησπέρα. Δεν ξέρω έτσι από τι γίνεται. Λογικά έχει ιστορία. Θα βγουν άλλες δύο ιστορίες μες το 2018. Έχω πάρει το Season Pass. Παιδιά, άμα θέλετε πάρτε το, 5 δολάρια έχει. Είναι αρκετά φθηνό. Είναι ίσως το πιο καταθλιπτικό παιχνίδι που υπάρχει, που έχει βγει ποτέ, Τζένι. Συγκεκριμένα το παιχνίδι μιλάει για την πλευρά του πολέμου, το ότι σε φάση δεν είναι όλοι στρατιώτες. Υπάρχει και η άλλη πλευρά που είσαι αυτός ο οποίος προσπαθείς να ζήσεις. Λοιπόν, μπορώ να σπάσω όλα τα έπιπλα εδώ του σπιτιού και να πάρω ξύλο. Όχι ακόμα. Δεν το χρειάζομαι τόσο πολύ. Περιμένω αυτός να ξεκουραστεί. Μήπως πάρουμε και εδώ πέρα τα κρέατα. Το παιχνίδι λένε ότι... Δεν το παραδέχονται φυσικά. Λένε ότι είναι βασισμένο σε αληθινές μαρτυρίες μετά το πόλεμο της Βοσνίας συγκεκριμένα. Δεν το παραδέχονται προφανώς, εντάξει, για copyright λόγους, ας πούμε. Επίσης, μερικά από τα έσοδα, επειδή είναι για το War Child, συμμετέχει το War Child στο developing του παιχνιδιού, πάνε σε φιλανθρωπικά ιδρύματα για παιδιά και τέτοια μερικά από τα έσοδα. Ναι, γι' αυτό το λέω, σου δείχνει τις δυσκολίες, είναι και λίγο επιμορφωτικό. Άξι. Λοιπόν, του φύγε το Very Tired, είναι πλέον Tired μόνο. Λοιπόν, θα περιμένω να τελειώσει η μέρα, δεν το διακινδυνεύω, γιατί αν έρθουν εδώ τα κρέατα πριν το τέλος της ημέρας, τον σηκώνω, τα παίρνει και πάμε σχολείο το βράδυ για να πάρουμε τις πληροφορίες. Έλα ρε φίλε, έλα, πιάσε δύο ποντικάκια τώρα να πάρουμε τα κρέατα, έλα. Τελειώνει η μέρα. Δέκα λεπτά ακόμα. Όχι. Μόνο εμένα μ' αρέσει δηλαδή. Όχι, όλων μας αρέσει. Λοιπόν, θα πάμε στο Lootwood Gas Station. Θα πάμε με το τέτοιο. Θα πάρουμε μαζί μας το πριόνι. Το βλέπετε? Το έχω πάρει το πριόνι. Οκ. Πάμε. Έπρεπε να πάρω κι άλλα για να κάνω το trade. Ας ελπίσουμε να έχει πολλά πράγματα εδώ κάτω. Ναι, θα έρθω τώρα, περίμενε. Λοιπόν, λογικά το πριόνι σπάει μετά από αυτό. Ναι. Ήθελε και lockpick μαζί μας, ρε. Λοιπόν, τουλάχιστον έχουμε διαμάντια. Πες μου ότι εσύ έχεις εδώ πέρα φαγητό. Λοιπόν, έλα εδώ να τα αλλάξουμε. Ναι. Very generous, ok. Ok, ξέρεις κάτι. Πάρε και το δεύτερο διαμάντι. Φέρε μου νερό. Μου δίνεις δύο νερά και το φαγητό που θέλω. Deal. Run to exit. Και πάμε το επόμενο βράδυ στο τέτοιο. Πάμε στο σχολείο να δώσουμε το φαγητό σε αυτόν τον τυπά, να μας πει πληροφορία.